Ένα νέο κύμα καύσωνα βρίσκεται πριν τον πυλών, καθώς από το Σάββατο αναμένεται αύξηση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα μάλιστα με τις εκτιμήσεις, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν για αρκετές ημέρες. Θα δημιουργηθούν συνθήκες καύσωνα, καθότι οι θερμοκρασίες σε πάρα πολλά μέρη, λόγω του θερμικού φορτίου όλης της ημέρας και των συνεχιζόμενων ημερών, θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς. Συνεπώς, η εβδομάδα τουλάχιστον από τις 13 του μήνα έως και τις 17 θα είναι αρκετά δύσκολη. Καζάνι θα θυμίζουν πολλές περιοχές της χώρας, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Από το Σάββατο περιμένουμε μια άνοδο της θερμοκρασίας τουλάχιστον άλλους 2 βαθμούς επιπλέον, με αποτέλεσμα μέγιστες θερμοκρασίες να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε πάρα πολλά σημεία. Όπως παραδείγματος χάρη στον κάμπο της Ηλίας, της Πάρτης, στην Καλαμάτα, στο Άργος, καθώς και στη δυτική, νοτιοδυτική Αιτωλοκαρνανία, όπου θα γίνει και αισθητή η ζέστη. Αυτό θα κρατήσει περίπου 5 με 6 μέρες. Οι ειδικοί συνιστούν προσοχή, ιδιαίτερα σε ευπαθείς ομάδες. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε, τις τελευταίες μέρες δεχόμαστε πολλές κλήσεις από αθλητές μας, ιδίως εμείς οι πνευμονολόγοι που έχουν και αναπνευστικά θέματα, όπου αυτή η αδιαρκής και παρατεταμένη ζέστη, η ξηρασία και οι περιβαλλοντικές συνθήκες που επικρατούν, τους οδηγούν στο να έχουν πιο εύκολα συμπτώματα δύσπνοιας ή δυσφορίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν. Η παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται, το ελαφρύ ντύσιμο, χρήση καπέλου, αποφυγή εκτός στον ήλιο, η αποφυγή σωματικής εργασίας είναι μερικές από τις συστάσεις που γίνονται εν ώψη των υψηλών θερμοκρασιών. Δεύτερον, συχνά μικρά γεύματα και πολύ καλή ενυδάτωση. Τρίτον και πολύ σημαντικό, δεν σταματούν ή δεν αλλάζουν την φαρμακευτική τους αγωγή. Το συναντούμε αυτό και εγώ το λέω. Οι άνθρωποι που έχουν χρόνια νοσήματα, για οτιδήποτε μιλούν με το θεράποτα γιατρό τους. Τα παιδιά. Τα μικρά παιδιά, τα βρέφη, δεν τα εκθέτουμε στον ήλιο. Μην νομίζουμε ότι επειδή είμαστε στη θάλασσα δεν σημαίνει τίποτα. Οι ομάδες που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο κίνδυνο σε περιπτώσεις καύσωνα είναι ηλικιωμένοι, τα μωρά παιδιά και χρόνιοι υπάσχοντες.